από τον υπολογιστή, είπαμε να κερδίσουμε χρόνο και να μιλήσουμε, να συζητήσουμε με τον κύριο Μιχάλη Γιαννά, οπότε και εγώ θα είμαι εξαιρετικά σύντομη. Ο στόχος απόψε είναι να συνομιλήσουμε, να συζητήσουμε. Η χαρά μας, η συγκίνησή μας είναι πάρα πολύ μεγάλη. Την έκανα ακόμη πιο έντονη και το τραγούδι των παιδιών. Οπότε και εγώ θα είμαι πολύ σύντομη, γιατί πραγματικά ο χρόνος είναι να κάνουμε διάλογο με τον κύριο Γιαννά. Αυτό το φως δεν λιγοστεύει από το Ομήρ του Γερό, έγραφε ο Μιχάλης Γιαννάς το 2014, υμνώντας ως άλλος ελίτης την ομορφιά του ελληνικού τοπίου που τολούζει το φως του ήλιου. Πέρα όμως από το φως του ήλιου με την κυριολεκτική σημασία της λέξης, από τον καιρό του Ομήρου δεν λιγοστεύει ούτε το φως της ποίησης, που φωτίζει τις ζωές και ζεσταίνει τις καρδιές των Ελλήνων, ενός λαού που η ποίηση αποτελεί βασικό κομμάτι της ζωής του, ακόμα και όταν τη χρησιμοποιεί χωρίς να το συνειδητοποιεί. Μιλάμε χωρίς να το συνειδητοποιούμε σε 15-σύλλαβο στίχο. Έχουμε την ποίηση, τον ρυθμό της ποίησης μέσα μας. Αυτό το φως φροντίζει και ο ίδιος ο Μιχάλης τον Γιαννάς να μην λείψει από τη ζωή μας, μεταλαμπαδεύοντάς το μέσα από την ποίηση και τους στίχους του και τώρα πια μέσα και από την Οδύσσια, το τελευταίο του πόνιμο που παρουσιάζουμε σήμερα. Πρόκειται για μια πρωτότυπη νέα Οδύσσια, ξαναγραμμένη από ένα σύγχρονο δημιουργό. Ο Μιχάλης Γιαννάς ξαναγράφει την Οδύσσια με τον δικό του τρόπο, βάζοντας μέσα στο κείμενο στοιχεία από την πλούσια γλωσσική μας παράδοση, διαβάζουμε στο πιστόφυλλο του βιβλίου. Στην ουσία, στα χέρια μας, κρατάμε μια πολυεπίπεδη διασκευή της Οδύσσιας, καρπό προσπαθειών 2,5 χρόνων. Έζησε δηλαδή και ο ίδιος κάτι σαν μια μικρή προσωπική Οδύσσια, σωστά. Το κείμενο βασίζεται σε 4 γνωστές μεταφράσεις, του Αργύρη Εφταλιώτη, για τον οποίο έτσι τρέφει ιδιαίτερη εκτίμηση ο ίδιος ο κ. Γιαννάς, και του Ζήσιμου Σίδερη, με 3 μεταφράσεις, οι οποίες διασώζουν μια αίσθηση ποιητικής άβρας. Του Δημήτρη Μαρονίτη σε ελεύθερο στίχο ή απελεύθερο, όπως τον χαρακτήριζε ο ίδιος, που διαθέτει την εγκυρότητα του πρωτότυπου και τον αέρα της νεωτερικής ποιητικής μας παράδοσης. Τέλος, τη μετάφραση ενός ανώνυμου σε πεζό, με κρουστό λόγο και σωστό γλωσσικό αισθητήριο, η οποία δημοσιεύθηκε το 1926 σε επιφυλίδες μιας αθηναϊκής εφημερίδας. Θεωρείται πως ο Όμηρος ήταν ο πρώτος ραψοδός, ο πρώτος δηλαδή επικός ποιητής που συνέραψε, με άλλα λόγια ένωσε ποιητικές παραδόσεις, προκειμένου να δημιουργήσει τα δικά του έπι. Ακολουθώντας το πρότυπό του και βαδίζοντας τα χνάρια των αρχαίων ραψοδών, ο Μιχάλης Γιαννάς ακολουθεί την ίδια διαδικασία. Όπως αναφέρει στο επιλογικό σημείωμα του βιβλίου του, έκοψε, έραψε, έβαλε δικά του λόγια και ανθολόγησε στίχους ποιημάτων και τραγουδιών. Αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι το κείμενό του να διατηρεί όλη τη βασική πλοκή του ομηρικού κειμένου, χρησιμοποιώντας όμως σημερινή γλώσσα. Καταφέρνει να περάσει στο κείμενο με φυσικότητα, σαν να τους είχε γράψει ο ίδιος ο Όμηρος, στίχους από όλο το σώμα της ελληνικής ποίησης, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Ευχάριστη έκπληξη ο τρόπος που κλείνει η αφήγηση της ραψοδίας Β'. Η θεά Αθηνά έστειλε έναν ούριο που νέντε, που φούσκωσε τα κατάλευκα πανιά του καραβιού, και αυτό όλη νύχτα άνοιγε δρόμο στην ήρεμη θάλασσα, καθώς το κύμα η πλώρη κέρδιζε οριά με την οριά. Πάνω στην πλώρη του ομερικού καραβιού, Γιαννάς και Όμηρος κλείνουν το μάτι στον Νίκο Καβαδία. Στη διάρκεια αυτού του ταξιδιού ξεπηδούν από το αμπάρι του πλοίου του Οδυσσέας ο Λωμός, ο Σαββόπουλος, ο Σεφέρης, ο Καβάφης, ο Γκάτσος, ο Ρεσούλης, ο Βιτσέντζος Κορνάρος, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος και τόσοι άλλοι ποιητές, στιχουργοί και τραγουδοποιοί, δημιουργώντας μια μοναδική αίσθηση της συνέχειας της ελληνικής ποίησης από τον Όμηρο στις μέρες μας. Με τον τρόπο αυτό, ο Μιχάλης Γιαννάς μας εμπλέκει σε μια διαδικασία αναζήτησης που παραπέμπει σε παιχνίδι κρυμμένου θησαυρού. Αν και έχει γράψει πεζογραφήματα στο παρελθόν, τη Μητρία Πατρίδα και τις μικρές και πολύ μικρές ιστορίες γυναικών, είναι η πρώτη φορά που επιχείρησε να γράψει ένα τόσο εκτενές αφήγημα σε πεζό λόγο. Εγχείρημα δύσκολο για ένα ποιητή που η τέχνη του έγκυται στη συμπίκνωση του λόγου, διαδικασία εντελώς αντίστροφη με αυτή που καλείται να ακολουθήσει ένας πεζογράφος. Η δυσκολία αυτή ήρθε να άρει ποιητική τέχνη. Έτσι, από τις 24 ραψοδίες της Οδύσσειας του Μιχάλη Γιαννά, οι 15 είναι γραμμένες σε πεζό λόγο, ενώ οι υπόλοιπα σε ποιητικό, στο γνωστό ιαμβικό ανομοιοκατάληκτο 15-σύλλαβο του Δημοτικού Τραγουδιού. Ας μην ξεχνάμε άλλωστε ότι σύμφωνα με μελετητές της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας, τα ομηρικά έπι αποτελούνται από δημοτικά τραγούδια της εποχής, τα οποία ο Όμηρος συνέθεσε σε ενιαίο σύνολο. Ωστόσο, η μετάβαση από τα πεζά κομμάτια στα έμετρα γίνεται εντελώς ομαλά, φυσικά και αβίαστα, καθώς ο ρυθμός του 15 σύλλαβου στίχου είναι συνηθισμένος και οικείος στον καθημερινό μας προφορικό λόγο.
όσο πλησιάζουμε προς το τέλος, πληθαίνουν τα στοιχουργημένα κομμάτια και καταλήγουν σε αναλογία ένα προς ένα. Τα κομμάτια αυτά αποτελούν μια ένθετη ποιητική συλλογή, σαν ένα σύγχρονο προσωπικό ποίημα μέσα στο μεγάλο έπος του Ομήρου. Σε κάποια σημεία του κειμένου υπάρχουν και φράσεις παρενθέσεις για να είναι εμφανές ότι δεν ανήκουν στο ομηρικό κείμενο, στις οποίες ο Μιχάλης Γκανάς άλλοτε σχολιάζει με τον δικό του προσωπικό τρόπο γεγονότα και καταστάσεις που δεν σχετίζονται άμεσα με την πλοκή, και άλλοτε λειτουργεί ως ευαίσθητος παρατηρητής των όσων διαδραματίζονται. Χαρακτηριστικό το απόσπασμα από τη Ραψοδία Ομέρα. Ο Οδυσσέας έφτασε στο κτήμα του Λαέρτη, εκεί που ο πατέρας του ζούσε με λίγους δούλους, και μια σεβάσιμη κυρά από τη Σικυλία, που είχε τη φροντίδα του και τον γυροκομούσε. Σε παρένθεση. Πρόσφυγες θα ήταν και αυτοί, όπως και τόσες άλλες που ήρθαν και αναλάβανε παππούδες και γιαγιάδες. Έτσι, η αναλογή με το σήμερα, ο υπαινιγμός με το σήμερα είναι εμφανής και πολύ πετυχημένος. Ύστερα, ψωδία Θήτα στο παλάτι του Αλκίνου, ο παντογνώστης αφηγητής παρατηρητής σημειώνει σε παρένθεση στην άκρη του τραπεζιού κάποια ψυχή δακρύζει. Ύστερα, ψωδία Νη, η ναυσικά είναι απούσα τη στιγμή της αναχώρησης του Οδυσσέα από το νησί των Φεάκων. Διαβάζουμε λοιπόν. Μα εκείνη ήταν άφαντη και του ήρθε μία σκέψη. Πως έκλαιγε για χάρη του Μπρούμητα στο κρεβάτι. Και δεν έβγηκε να τον δει, μην προδοθεί από τα μάτια. Παρένθεση. Γι' αυτό το θέμα ο Όμηρος δεν αναφέρει λέξη. Πριν από κάθε ραψοδία. Λίγο και κουτσομπολιό, ίσω κιόλα, ε. Πριν από. Διάθεση κουτσομπολιού. Εσύ τα έχετε πει. Πριν από κάθε ραψοδία, προτίθεται, συγγνώμη, μια σύντομη εισαγωγή που δίνει μια ιδέα του τι πρόκειται να ακολουθήσει. Σχολιάζοντας ταυτόχρονα το περιεχόμενο της ραψοδίας με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Είναι η φωνή του σύγχρονου αφηγητή που καλεί τους αναγνώστες του σήμερα να συνεχίσουν να ανακαλύπτουν την ομηρική ιστορία, αφήνοντας κάθε φορά να ξεφύγει ένα σχόλιο, ένα κλείσιμο του ματιού που κεντρίζει το αναγνωστικό ενδιαφέρον. Ενδεικτικά, 2-3 πολύ χαρακτηριστικά παραδείγματα. Ραψοδία Α. Αν γραμμιένε πεμούσα πολύτροπον, αρχίζει η Οδύσσεια. Η Αθηνά εξασφαλίζει την επιστροφή του Οδυσσέα στην Ιθάκη ενώπιον του Συμβουλίου των Θεών. Έλειπε βέβαια από Σιδώνας. Τυχαίο. Ραψοδία Γιώτα. Ο Οδυσσέας αποκαλύπτει το όνομά του. Διηγείται στον Αλκίνο πώς γλίτωσε από τους Κίκονες, πώς ξεμπέρδεψε από τους λωτοφάγους, πώς τύφλωσε τον Πολύφημο με το ψευδόνιμο Κανένας. Σαν καλός παραμυθάς, βάζει και λίγη σάλτσα. Και στην Όμικρον, τα νέα για τον Τηλέμαχο ήταν κακά και καλούτσικα. Εν τέλει γύρισε άλλον στην Ιθάκη, χωρίς να πέσει στην ενέδρα των μυστήρων. Ας είναι καλά η θεά Αθηνά που έβαλε πάλι το χεράκι της. Νομίζω ότι και από τα έτσι, ελάχιστα παραδείγματα που αναφέραμε, είναι εμφανές ότι ένα ακόμα στοιχείο πρωτοτυπίας της Οδύσσης του Μιχάλη Γκανά είναι ότι το κείμενο διανθίζεται με χιούμορ. Παραμένω από το δαιμόνιο του Οδυσσέα, ακόμα και στις πιο δραματικές σκηνές. Χιουμοριστικές λέξεις και φράσεις εντάσσονται μέσα στο ομηρικό κείμενο, ελαφραίνοντας την αυστηρότητά του, χωρίς παρόλα αυτά να αλλοιώνουν το λόγο ή τα μηνύματά του, ενώ παράλληλα φωτίζουν με διαφορετικό τρόπο το δραματικό στοιχείο. Από τη στιγμή που αλλάζει ο αφηγητής, είναι φυσικό να αλλάζουν και οι ήρωες της Οδύσσειας. Η Πινελόπη είναι πιο πολύπλοκη, ο ίδιος ο κύριος Γκανάς την έχει χαρακτηρίσει και πιο ψαγμένη, η Καλυψό κατά της Αθανασίας της ίδιας και των Θεών, η Κίρκη είναι λιγότερο μάγισσα και περισσότερη μαχημένη από τον Οδυσσέα. Ακόμη και η θεά Αθηνά κοντράρει τον Δία, δηλώνοντας ότι δεν είναι ντροπή να είναι κανείς θνητός, όσο για τον Οδυσσέα είναι πολύ πιο ευάλωτος και λιγότερο πονηρός. Κάτι ακόμα για το οποίο ξεχωρίζει η Οδύσσεια του Μιχάλη Γκανά είναι η ζωντανή της γλώσσα. Στοιχείο που συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στο να μεταφερθεί το ομηρικό έπος στο εδώ και το τώρα του σύγχρονου αναγνώστη. Το ανάγνωσμα απευθύνεται σε παιδιά που ετοιμάζονται να μπουν στην εφηβεία και σε άλλους που έχουν βγει πρόσφατα ή προπολού από αυτήν, χωρίς να έχουν διαβάσει ποτέ ολόκληρη την Οδύσσεια. Αναφέρεται και πάλι στο επιλογικό σημείωμα της έκδοσης. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος λοιπόν να πλησιάσεις το σύγχρονο αναγνώστη από το να ακολουθήσεις τη γλώσσα που καταλαβαίνει και με την οποία συνεννοείται. Έτσι, διαβάζουμε ότι ο Όμηρος είναι πατέρας όλων των ποιητών, ο πρώτος ράπερ και παππούς μας. Τη στιγμή που συντελείται η αναγνώριση πατέρα γιού, ο Οδυσσέας απολογείται παρών σε όλα τα βάσανα, απόν από τη ζωή σας και κινδυνεύω να κοπώ από τις απουσίες.
Με μοναδικό τρόπο, ο Μιχάλης Γκανάς συνδυάζει τη σύγχρονη γλώσσα με την ομηρική. Λέξεις όπως νυπερθές ή ούτης, συνυπάρχουν με εκφράσεις όπως τον κολλητό του φίλο. Εμένα αυτό μου θύμισε σύγχρονο τυπικό επίθετο. Ο Όμηρος χρησιμοποιεί τυπικά επίθετα. Αυτό τον κολλητό του φίλο θα μπορούσε να είναι ένα τυπικό επίθετο σύγχρονο. Να κόψει κίνηση, serial killer ή λαϊκές παροιμίες. 10 λογιών παλικαριές ή 9 να δραπετεύεις. Αφηγείται σαν ένας παππούς των ημερών μας, που λέει παραμύθια στα εγγόνια του, στα οποία άλλωστε είναι και αφιερωμένο το βιβλίο. Αξίζει να σημειωθεί πως τα διαλογικά μέρη του έργου χαρακτηρίζονται από έντονη θεατρικότητα. Ολοζώντανοι μπροστά μας οι ομηρικοί ήρωες δίνουν παράσταση, με τρόπο εναρχή και παραστατικό. Μάλιστα, σε ορισμένα σημεία υπάρχουν παρενθετικά σχόλια εν είδες σκηνικών οδηγιών. Ας πούμε στη συνέλευση των Ιθακησίων στη Β' Ραψοδία, ο Τηλέμαχος μιλάει στους μνηστήρες και μέσα σε παρένθεση έχουμε τη σκηνική οδηγία γελάει. Αργότερα η Αντίκλα στον κάτω κόσμο αρχικά απευθύνεται στο γιο της, παρένθεση, σκηνική οδηγία με απόκοσμη φωνή, άλλη παρένθεση και ύστερα με την κανονική φωνή της Αλασάν φοβισμένη. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν, θεωρώ πως έχει απαντηθεί και το ερώτημα που εύλογα ίσως αναρωτηθεί κανείς, παίρνοντας τα χέρια του την Οδύσσια του Μιχάλη Γκανά. Γιατί μια ακόμα διασκευή του συγκεκριμένου κλασικού έργου? Η αλήθεια είναι πως τα ομηρικά έπη συγκινούν ακόμα. Αν και ανήκουν σε ένα άλλο κόσμο, εμπεριέχουν συμπεριφορές και ήθη που είναι εντελώς σημερινά. Το πρόβλημα είναι πως οι παλιές μεταφράσεις αποτελούν εμπόδιο στην προσπάθεια του σύγχρονου αναγνώστη να γνωρίσει τον μαγικό κόσμο των επών. Αυτό το εμπόδιο προσπαθεί να προσπελάσει ο Μιχάλης Γκανάς, παρουσιάζοντας το ομηρικό έπος με έναν τρόπο εύληπτο και κατανοητό, με γλώσσα πιο κοντά στο σύγχρονο αναγνώστη, σε σχέση με άλλα παρόμοια εγχειρήματα. Άλλωστε, ποιος μπορεί να κατανοήσει καλύτερα το πνεύμα του ομοίρου από έναν ποιητή? Ποιος μπορεί να μιλήσει αμεσότερα στις ψυχές του σύγχρονου κοινού από έναν στιχουργό? Και οι δύο αυτές οι ιδιότητες συναντώνται με τον ιδανικότερο τρόπο στο πρόσωπο του Μιχάλη Γκανά. Η βραδιά απόψε είναι αφιερωμένη στο Μιχάλη Γκανά, αλλά θα ήταν παράληψη να μην αναφερθούμε και στην εξαιρετική εικονογράφηση του βιβλίου από τον Βασίλη Δελίδα, που συμπληρώνει με μοναδικό τρόπο το κείμενο και συμβάλλει στην άψογη αισθητική του βιβλίου. Καταλήγοντας, η Οδύσσια του Μιχάλη Γκανά μπορεί να διαβαστεί ως μια συναρπαστική περιπέτεια, αλλά και ως ένα ταξίδι στην ελληνική ποιήση ένα τους αιώνες. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, το ομηρικό κείμενο γίνεται ξανά αυτό που ήταν όταν δημιουργήθηκε. Μια αφήγηση για να μας στέρπει και να μας διασκεδάζει. Και έτσι όντως επιβεβαιώνεται πως αυτό το φως δεν λιποστεύει από το ομήρο τον καιρό, γιατί δημιουργεί όπως ο Μιχάλης Γκανάς φροντίζουν γι' αυτό. Κύριε Γκανά, σας ευχαριστούμε για το ωραίο ταξίδι και ανυπομονούμε να σας λυπάρουμε για το επόμενο.